Ναι, Δάφνη, εγώ είμαι η Βέρα. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ, μην το κλείσεις. Είναι ανάγκη να σε δω. Πρέπει να συναντηθούμε, να μιλήσουμε. Θα είναι καλύτερα για όλους μας. Έλα, Λέξη μου, τώρα μην το παρατραβάμε. Εγώ δεν θέλω να σε χάσω. Θέλω να βρισκόμαστε όπως πριν. Ναι, και εγώ θέλω να βρισκόμαστε όπως πριν, αλλά... Όχι έτσι. Εγώ θέλω να ξέρω τι αισθάνεσαι για μένα. Μ' αγαπάς ή δεν μ' αγαπάς. Ίσως αν μείνεις μόνος σου, θα το μάθεις. Αλλιώς. Αλλιώς. Μα αυτό που βάρνε δεν ήταν το ποινικό μητρό του. Αλλά! Αλλά κάποιες 500.000 που βρέθηκαν στο σπίτι του και δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους. Αν νομίζεις ότι η μόνη λύση είναι το διαζύγιο, ζήτα το, αλλά πάψε να καταλογίσεις ευθύνες σε μένα. Και να ζητήσω διαζύγιο, θα μου το δώσεις? Ζήτα το εσύ και τι σε νοιάζει. Ή θα βρεις κάποια αιτία και θα απομακρυνθείς από τη ζωή του πατέρα μου, ή οι φωτογραφίες θα βρεθούν στα χέρια του. Για τα καλά. Νομίζεις ότι μπορεί να πραγματοποιήσει την απειλή της? Ναι. Αν δεν φύγω, θα δείξει τις φωτογραφίες στον Κώστα. Και καταλαβαίνεις, το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό μου, αλλά και δικό σου. Και του Δημήτρη, μην το ξεχνάς. Απορώ που βρίσκεις το χιούμορ. Χανόμαστε, σου λέω. Εκτός και αν βοηθήσεις εσύ. Εγώ? Δεν λάθηκες. Με ποιο τρόπο? Να πας να τη βρεις, να της μιλήσεις. Να την εμποδίσεις να το κάνει. Μα είσαι καλά. Πώς μπορώ εγώ? Μπορείς. Είσαι ο μόνος που μπορεί. Νομίζω ότι υπερεκτιμάς τις ικανότητές μου. Καθόλου. Θυμάσαι την Άντεξ. Θυμάσαι τι ωραία που σταμάτησες τον άνθρωπο που θα μας έδινε πληροφορίες. Εννοείς το ατύχημα. Πες το και έτσι, αν σε βολεύει. Είσαι αδύστερη. Είσαι ικανή για όλα, αρκεί να μην χάσει τα κεκτημένα σου. Ξέρεις τι θα γίνει αν το μάθει ο Κώστας? Είναι ικανός να με σκοτώσει, και όχι μόνο εμένα. Τότε βρες έναν τρόπο να πάρεις διαζύγιο. Έτσι δεν θα κινδυνεύεις πια. Αλλά όχι, όχι. Θέλεις να μείνουν τα πράγματα όπως είναι, τα θες όλα δικά σου. Και βάζεις εμένα να βγάλω το φίδι από την τρύπα. Με παροτρύνεις μάλιστα να χρησιμοποιήσω ακραίες λύσεις. Να βγάλω από τη μέση την ανιψιά μου. Εμένα δεν με φοβίζουν οι απειλές της Δάφνης. Και αδιαφορώ για το τι θα μάθει ή δεν θα μάθει ο Κώστας. Έτσι, δεν έχω κανένα λόγο να επέμβω. Μόνη σου, εσύ πρέπει να λύσεις το πρόβλημά σου. Ξέρεις κάτι? Μου φαίνεται πως χαίρεσαι που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Αν ήρθαν από μόνα τους και δεν βοήθησες κι εσύ. Εγώ? Δεν είσαι καλά. Για ποιο λόγο? Για να με εκδικηθείς. Μου είσαι αδιάφορη. Αυτό το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν νιώθω πια τίποτα για σένα. Ό,τι ένιωθα εξανεμίστηκε. Δεν νιώθω ούτε καν πικρία. Έτσι δεν έχω λόγο να εκδικηθώ κανένα. Ωραία. Λοιπόν, μ' αφήνεις μόνη μου να αντιμετωπίσω το πρόβλημά μου, Είσαι μόνη σου εδώ και πολλά χρόνια. Εσύ το θέλησες. Μην παραπονιάσαι λοιπόν. Ωραία.
Θα το αντιμετωπίσω. Τι σκοπεύεις να κάνεις? Άστο. Είναι δική μου δουλειά. Σε ευχαριστώ, Δάφνη, που δέχτηκες να φάμε μαζί σήμερα. Ήθελα να σε δω. Σου χρωστώ μια εξήγηση για τη συμπεριφορά μου τις άλλες στο σπίτι. Δεν χρειάζεται, Μαρία. Είδες τις φωτογραφίες, ξέρω. Λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Πίστεψέ με, θα έκανα τα πάντα για να μην είχε συμβεί. Είναι τόσο ανώφελο, άλλωστε. Μην το λες. Είναι οδυνηρό, αλλά μας βοηθάει να δούμε τα πράγματα με ανοιχτά μάτια. Ναι. Μας βοηθάει να δούμε τους ανθρώπους που αγαπάμε όπως είναι και όχι όπως τους φανταζόμαστε. Πολύ πικρό όφελος, Μαρία. Πάρα πολύ πικρό. Γκρεμίστηκε ο κόσμος, ε. Υπάρχει κάτι που με κατατρέχει από τον καιρό που ήμουν παιδί. Νομίζω πως ο κόσμος μου ήταν πάντα γκρεμισμένος. Μόνο που δεν το έβλεπα. Βλέπουμε μόνο όσα θέλουμε να δούμε. Τα άλλα τα αποθούμε ή τα πνίγουμε μέσα στο ποτό όπως έκανα εγώ. Νομίζω πως είσαι τρομερά απαισιόδοξη όσον αφορά τη ζωή σου, Δάφνη. Έχασα τη μητέρα μου, το παιδί μου, τον άντρα μου. Έχασα την εμπιστοσύνη μου στη ζωή, στους ανθρώπους. Τι άλλο θες? Εννοούσα πως έχεις νιάτα, μόρφωση και κυρίως δύναμη, Δάφνη. Τη δύναμη θα τη χρησιμοποιήσω για να εκδικηθώ. Είσαι αποφασισμένη? Ναι. Μόνο που δεν θέλω να παρασύρω στη δυστυχία και αθώους. Αυτό δεν γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αθώοι παρασύρονται και υποφέρουν διπλά. Και εσύ αθώα είσαι. Πάντως εσύ δεν πρέπει να χαλάσεις το γάμο σου. Ο Παύλος φαίνεται πραγματικά γιατρεμένος από το πάθος του. Η Βέρα δεν μπορεί να σας προξενήσει πια κανένα κακό. Είσαστε νέοι, μπορείτε να ξαναφτιάξετε τη ζωή σας, Μαρία. Ίσως. Αυτοί όμως που είναι πραγματικά νέοι είσαι εσύ και ο Δημήτρης. Εσείς πληρώσατε το τίμημα πολύ ακριβά. Δεν θέλω να μιλάμε για τον Δημήτρη. Δεν μπορώ. Όχι, σε παρακαλώ. Άσε με να τελειώσω. Μην ξεχνάς πως ο Δημήτρης με παρακάλεσε να έρθω να σου μιλήσω για λογαριασμό του. Δεν θα ερχόμουν αν δεν πίστευα που σε αγαπάει. Δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς εσένα. Δεν νομίζω πως έχει πια νόημα. Τι και αν με αγαπάει. Για μένα είναι σαν να έχει πεθάνει, όπως και το παιδί. Μπορείτε να κάνετε άλλα παιδιά. Μπορείτε να ευτυχίσετε. Δεν πρέπει να κάνετε το χατήρι της Βέρας. Με ένα διαζύγιο θα θριάμβευε. Σε παρακαλώ, Μαρία, δεν θέλω να μιλάμε γι' αυτό. Η Βέρα θα πληρώσει. Έχω τον τρόπο να το καταφέρω. Το κακό παράγει, Αλεξάνδρα. Κοιμόμαστε, ξυπνάμε και άλλο θέμα δεν έχουμε από τη συζήτηση για τον πατέρα μου. Βαρέθηκα. Φίλιππε, ο άνθρωπος χρειάζεται τη βοήθειά μας. Τι θες να γίνει, να τον αφήσουμε να πληρώσει για κάτι που δεν έκανε? Κι εγώ σου λέω πως το έκανε. Είμαι σίγουρος ότι αυτός πήρε τα κοσμήματα της Βέρας. Η αντιπάθειά σου για αυτόν σε κάνει να γίνεσαι παράλογος. Σκέψου λίγο λογικά, σε παρακαλώ. Ο πατέρας σου ερχόταν για πρώτη φορά εδώ. Πού να ξέρει το δωμάτιο της μαμάς? Πού να ξέρει ότι υπήρχαν κοσμήματα στο σπίτι? Πότε να ψάξει, πότε να τα βρει? Έλα, σταμάτα, σε παρακαλώ, τα έχω ακούσει χιλιάδες φορές αυτά. Τον ξέρεις καθόλου καλά τον πεθερό σου. Είναι ικανός να γδύσει ένα ολόκληρο σπίτι μέχρι να ανοιγοκλείσει τα μάτια σου. Και ύστερα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τον αφήνουμε εκεί που βρίσκεται. Κακό θα του κάνει φυλακή. Μην αστείευεσαι, παρακαλώ. Ο πατέρας σου πρέπει να βγει από τη φυλακή και να βγει αθώος. Άλλωστε είμαι βέβαιη πως είναι αθώος. Κι εγώ είμαι βέβαιος πως είναι ένοχος. Τέλος πάντων, αρκετά αυτή η συζήτηση. Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό το θέμα. Το καταλαβαίνεις. Του έχεις βάλει δικηγόρο και μάλιστα κορφή. Ας ασχοληθεί αυτός μαζί του. Εμένα δεν με χρειάζεστε. Πρέπει να του συμπαρασταθείς, Φίλιππε.
να καταθέσεις ευνοϊκά γι' αυτόν. Η ιστορία αυτή πρέπει να τελειώνει μια ώρα αρχύτερα. Ο μπαμπάς φοβάται μήπως πάρει δημοσιότητα το θέμα. Σκέψου μόνο τι αντίκτυπο θα έχει. Σκέψου τους τίτλους των εφημερίδων. Αλεξάνδρα, για τελευταία φορά στο λέω, δεν καταθέτω. Δεν με αφορά το θέμα. Αν η οικογένειά σας φοβάται το διασυρμό, ας το κανονίσει μόνη της. Κλείστε την υπόθεση, τα μέσα τα έχετε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μα κι εσύ στην οικογένεια ανήκεις, Φίλιππε. Ναι. Και από πότε η οικογένεια συγκαταλέγει στα μέλη της ασήμαντους υποδιευθυντές λογιστήριων. Φίλιππε. Αλέξη. Αν κάποιος σας προσφέρει λουλούδια είναι γιατί... είναι γιατί... Δεν θυμάμαι παρακάτω. Είναι πολύ όμορφο, ευχαριστώ. Θα καθίσω. Κάτσε. Γιορτάζουμε τίποτα. Τα γενέθλιά σου. Τα γενέθλιά μου. Αργούν ακόμα. Θα μπορούσαν όμως να μην αργούν. Θα μπορούσαν να ήταν σήμερα. Πώς από τα λιμέρια μου. Ένα έβλεπα τη διαφήμιση στην τηλεόραση και είπα να δω αν πιάνει. Η αλήθεια είναι ότι σε επιθύμησα πολύ. Χαίρομαι που σε βλέπω. Σου έλειψα. Πάρα πολύ. Δεν ήρθες όμως να με δεις. Δεν ήμουν έτοιμη. Τώρα είσαι. Δεν ξέρω. Κάτσε λίγο ακόμα. Τόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Δεν γίνεται, έχω μάθημα. Πότε θα σε ξαναδώ. Όταν θα είσαι έτοιμη. Έλα, Αλέξη, μην κάνεις αμωρό. Να σταματήσουμε πια. Νιώθω μοναξιά όταν δεν σε βλέπω. Κι εγώ νιώθω μοναξιά όταν δεν σε βλέπω, Ηλέκτρα. Αλλά δεν γίνεται να βλεπόμαστε έτσι. Δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί ήρθες τότε. Γιατί είμαι τρελός, γι' αυτό ήρθα. Νόμιζα ότι ήσουν αδιαφορετικός. Εγώ έτσι νόμιζα, αλλά τελικά είμαι όπως όλοι. Θα σε περιμένω, ε. Όταν είσαι έτοιμη. Αν μας δουν μαζί και το μάθει η Δάφνη, καταστράφηκα. Λίγο αργά άρχισε να φοβάσαι, δεν νομίζεις. Τι θέλεις από μένα. Σου είπα, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Δεν σε ζήτησα, Δημήτρη, επειδή μου έλειψες. Αλλά επειδή ήταν ανάγκη. Τι συμβαίνει πάλι. Η γυναίκα σου δεν θα ησυχάσει αν δεν με καταστρέψει. Πήγα και τη βρήκα. Την προκάλεσα να μου μιλήσει ανοιχτά. Δεν άντεχα πια άλλο αυτό το ψυχρό πόλεμο. Τη συνάντησες. Ναι. Και τι έγινε, τι σου είπε. Με απείλησε πως αν δεν φύγω από τη ζωή του πατέρα της, θα του δώσει τις φωτογραφίες. Είναι μια λύση κι αυτή. Τι θέλεις να πεις. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει αν το μάθει ο Κώστας. Χανόμαστε κι εσύ κι εγώ όλοι μας. Όπως τρώσαμε βέβαια θα κοιμηθούμε. Δεν καταλαβαίνω, τρελαθήκατε όλοι σας. Πρέπει να τη σταματήσουμε, Δημήτρη, αλλιώς θα την άξει τη ζωή μας στον αέρα. Ξεχνάς ότι εμείς την άξαμε τη δική της στον αέρα. Όσο συμφωνείς, ε. Και βέβαια συμφωνώ. Και μόνο ότι σου αφήνει ένα περιθώριο επιλογής, πρέπει να είσαι ευχαριστημένη. Κανονικά θα έπρεπε να έχει ενημερώσει τον πατέρα της πολύ πριν. Θα έπρεπε δηλαδή να την ευγνωμονώ, ε. Καλό κι αυτό. Ξεχνάς, Δημήτρη, πως αυτή έφταιγε. Αυτή σε απομάκρυνε και γι' αυτό έρθε σε μένα. Το ξεχνάς. Πως είχε έναν άντρα που είχε κι αυτός ανάγκη από αγάπη, από τρυφερότητα. Εκείνη ασχολιότανε μόνο με το παιδί. Ξεχνάς που μου τα έλεγες και μου τα ξανάλεγες. Σαν να μου ζητούσες να σου δώσω εγώ ό,τι σου έλειπε. Και στα έδωσα. Και ορίστε πως πληρώνομαι. Δεν αρνήθηκα ποτέ τις ευθύνες μου. Αρνιέσαι όμως τις δικές της. Πρέπει να τις σταματήσουμε, Δημήτρη. Πρέπει. Λυπάμαι, Βέρα. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Εγώ, ό,τι και αν γίνει, θα υποστώ τις συνέπειες. Κι αν όλα αποκαλυφθούν, τόσο το καλύτερο. Δεν μπορώ να ζω μες στο ψέμα. Δεν έχω συνηθίσει και μου προκαλεί φρίκη. Το τι θα κάνεις εσύ. Δεν ξέρω. Τώρα σε αφήνω.
και μη ζητήσεις να ξανασυναντηθούμε, γιατί δεν θα έρθω. Ποτέ πια. Κολλιέ και τα σκουλαρίκια της μάνας μου. Πες μου γιατί δεν μου το είπες. Εντάξει μωρέ, αφού είχε χιλιάδες μπουκλιπίδια μέσα και τι έγινε. Και θεώρησες καλό να πάρεις και μερικά για λογαριασμό σου, έτσι. Αφού μου πηγαίναν οι πυραμίδες, μου κάναν κάτι αυτά για κούκλες. Ξέρεις κάτι ρε Στίβ, είσαι τελείως ηλίθιος δικέ μου. Βλάξ και ανεγκέφαλος. Γιατί μου ξηγες έτσι ρε μανάρι, σαν τη μανούλα μου τα λες. Έχεις και μάνα ρε Στίβ. Εσύ τι λες, μόνο πατέρα νάχα. Να σε χαίρετε τέτοιο ξυπνοπούλι που είσαι, δεν θα βρει δεύτερο στον κόσμο. Γιατί μου ξηγες έτσι ρε αγάπη μου, γιατί με βρεις, με πληγώνεις το ξέρεις. Ξέρεις τι έκανες με τις εξυπνάδες σου. Ξέρω, δημιούργησα τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, σ' άρεσε. Μ' άρεσε. Τσέπος τα παραπανήσια για λογαριασμό σου, πράγμα που έγινε αιτία να το ανακαλύψει η μάνα μου. Και δεν φτάνει αυτό, συλλάβανε και το αθώο το ανθρωπάκι. Σιγά την Παρθένα, μωρέ, σιγά την Παρθένα. Δεν μου πεις ότι είχε φάκελο πλήρες θερμίδων που λένε. Και λοιπόν, πρέπει να τον αφήσουν να πάει φυλακή χωρίς να φταίει. Και τι θες να πάμε τώρα, να πούμε στη Σκότλανδ Γιάρντ, αφήστε αυτόν, πιάστε μας, τρελάθηκες. Δεν ξέρω, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Μας ψηλιάζονται. Όχι. Τότε ηρέμησε, κουλάρισε και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Είπαμε να πάρουμε το δαχτυλίδι, να το σκοτώσουμε, να βγάλουμε μερικά λεφτά να περάσουμε. Αλλά όχι να χώσουμε στον πουντρούμι το ανθρωπάκι, είναι και συγγενείς. Και τι θες να κάνουμε δηλαδή. Σου είπα δεν ξέρω. Ή μάλλον ξέρω. Να φέρεις πίσω τα κοσμήματα. Τι, όλα? Όλα! Δεν πιστεύω να τα σκότωσες κιόλας. Δεν τα σκότωσα, αλλά τα έχω καλά κρυμμένα. Κοίτα, ξέχασε το αυτό. Αποκλείεται να τα φέρω. Στίβ, θα μας πάρουνε χαμπάρι. Αργά ή γρήγορα θα μας τσακώσουνε. Η μάνα μου έχει λυσάξει. Δεν θα τα αφήσει έτσι. Εντάξει, μωρά, τις περάστε, τις πάρει ο γέρος σου άλλα. Και στο φινάλ ο γέρος δεν θα αφήσει τη χαϊδεμένη να πάει μέσα. Έχε μου εμπιστοσύνη. Θα γύρεζε το σκυλιό σε ολόκληρη την οικογένεια. Δικέ μου με κορόιδεψες. Η εμπιστοσύνη τεζάρισε. Να φέρεις πίσω τα κοσμήματα και γρήγορα. Και όσο για τον πατέρα μου δεν τον ξέρεις καθόλου καλά. Είναι τρομερό άτομο. Αλίμονό μας αν μας πάρει χαμπάρι. Αλίμονό μας, αυτό σου λέω μόνο. Καλά, τώρα με τρόμαξες, Άκου να δεις, αγάπη μου. Αν αγουστάρεις να τον γλιτήσουμε παρέα καλώς. Αν όχι, δεν πάω να χτυπηθήσω αύριο το πρωί τα κοσμήματα, δεν θα φέρω. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Δεν θα μου γλιτώσεις όμως έτσι εύκολα. Είμαι κι εγώ μια στράτου, Στίβ. Να το θυμάσαι αυτό. Ηλέκτρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να ανακατευθείς καθόλου με αυτή την ιστορία. Πες πως δεν έχεις ιδέα, πες πως δεν ξέρεις τίποτα. Μα δεν μπορεί να σοβαρολογείς, Φίλιππε. Θα αφήσεις τον πατέρα σου να καταδικαστεί για 500.000 που του έδωσες εσύ. Αυτό είναι παράλογο, είναι απάνθρωπο. Δεν θέλω να μαθευτεί πως πήρα από σένα χρήματα. Θα γίνει σκάνδαλο, κατάλαβε με. Χώρια που είμαι σίγουρος ότι αυτός έχει πάρει τα κοσμήματα. Έλα τώρα. Απλώς δεν τον συμπαθείς. Ο πατέρας σου μπορεί να είναι ό,τι είναι, αλλά δεν είναι κλέφτης. Ξέρεις το ποινικό του Μητρό? Ναι. Σπουδάζω νομικά. Έλα, εγώ νόμιζα ότι πρέπει να πας να πεις για τα χρήματα. Κανένας δεν θα σε ρωτήσει που τα βρήκες και εγώ δεν θα μιλήσω. Εσύ δεν θα μιλήσεις. Θα μιλήσει η Αλεξάνδρα, θα ρωτήσει ο Κώστας, θα μπλεχτεί η Βέρα. Σε παρακαλώ, ματάκια μου, κατάλαβε με. Δεν μπορώ να απολογούμε άλλο στο σόι σου. Δεν χρειάζεται να απολογήσεις, Φίλιππε. Εσύ έχεις μπερδέψει τη ζωή σου με αυτόν τον τρόπο. Σύμφωνα. Εντάξει, εγώ την έχω μπερδέψει. Ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, άφησε με να την ξεμπερδέψω μόνος μου. Ωραία. Αυτό θέλω κι εγώ, να την ξεμπερδέψεις. Αν όμως δεν το κάνεις, θα το κάνω εγώ. Δηλαδή. Δηλαδή θα πάω στην αστυνομία και θα τους πω τα χρήματα. Δεν μπορώ να βλέπω αθώους ανθρώπους στη φυλακή. Ο Άγγελος αθώος. Ναι. Ηλέκτρα, ο Άγγελος είναι ενοχός από την ημέρα που γεννήθηκε. Τον μισείς. Εντάξει. Μπορεί και να τον μισώ. Ένα είναι σίγουρο όμως, ότι δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Φίλιππε, κάνε ό,τι νομίζεις. Αλλά χωρίς τη δική μου βοήθεια. Εντάξει. Λοιπόν, και πρέπει να πάρουμε και μια απόφαση γρήγορα. Έχω και ραντεβού. Ή θα πας εσύ στην αστυνομία ή θα πάω εγώ. Σε παρακαλώ, μαντάκια μου, δεν θα το κάνεις αυτό. Έλα, έλα. Έλα, ξέρω ότι μου είσαι αδυναμία. Μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Ξέρεις κάτι. Μοιάζει τον πατέρα σου. Το μήλο κάτω από τη μηλιά. Σας εσωκλείω λεπτομερή προϋπολογισμό του έργου καθώς και τις προβλεπόμενες αυξήσεις που μοιραία θα υποστούμε εάν το έργο δεν αρχίσει
Εάν το έργο δεν αρχίσει, στο συμφωνηθέντα χρόνο. Περιμένω απάντησή σας με τα τιμής Κώστα Στράτου. Ωραία. Τι θα γινόμουν χωρίς εσένα. Με συγχωρείτε. Χτύπησα, αλλά μάλλον πολύ διακριτικά. Έλα, έλα. Δάφνη, υπαγόρευα εδώ πέρα ένα γράμμα στη ζωή. Ευχαριστώ, Ζωή, δεν σε χρειάζομαι άλλο. Ευχαριστώ. Κάθισε. Ελπίζω να μην διέκοψα κάτι πολύ σημαντικό. Έλα, έλα τώρα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Είναι πολύ αστείο να συλλαμβάνεις τον πατέρα σου στα πράσα. Δάφνη. Καλά, σταματάω, εντάξει. Αν και δεν είμαι τελείως αντίθετη αυτή τη φορά. Αν πρόκειται να αρχίσει πενιγμούς για τη Βέρα, μην το κάνεις, αν και αυτή τη φορά δεν πρόκειται να μιλήσεις. Αυτή τη φορά δεν πρόκειται να μιλήσω για τη Βέρα, αλλά για τον Δημήτρη. Τι έγινε πάλι? Τίποτα δεν έγινε. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω αν πρόκειται να τον κρατήσεις στην εταιρεία και μετά το διαζύγιο. Τι σχέση έχει η εταιρεία με το διαζύγιο? Νομίζεις πως δεν έχει? Και βέβαια δεν έχει. Και δεν σκέφτηκες πως μπορεί να μην θέλω να συνυπάρχω στον ίδιο χώρο με τον πρώην σύζυγό μου? Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα και πρέπει να το σκεφτείς εσύ. Εννοείς δηλαδή πως θα τον κρατήσεις δίπλα σου? Κοίταξε, Δάφνη, εγώ στην ιδιωτική σου ζωή δεν ανακατεύομαι. Κάνε ό,τι νομίζεις. Αλλά δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω με την εταιρεία. Αυτό είναι η δική μου δουλειά. Ο κύριος Στράτου είναι μέσα με την κόρη του, την κυρία Αναγνώστου. Και έδωσε εντολή να μην τον ενοχλήσω? Όχι. Εγώ υποθέτω πως δεν θα θέλει να τον ενοχλήσουν. Δεν πληρώνεσαι για να κάνεις υποθέσεις. Αλίμονο σε αυτούς που πληρώνονται για ό,τι κάνουν, κυρία Στράτου. Μην ξεχνάς πως τα εφιολογήματα πληρώνονται ακριβά πολλές φορές. Η ευφυΐα πληρώνεται πάντα ακριβά, κυρία Στράτου. Το έχω διαπιστώσει, προσωπικά. Θεωρείς τον εαυτό σου ευφυΐ? Αμφιβάλλω. Τέλος πάντων, δεν ήρθα εδώ για να κουβεντιάσω μαζί σου. Έχω πολλά πράγματα στο κεφάλι μου. Ή θα πρέπει να φύγει ο Δημήτρης από την εταιρεία, ή θα φύγω εγώ, πατέρα. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω με την εταιρεία και δεν δέχομαι υποδείξεις. Η ενόχληση του κυρίου Στράτου δεν μπορεί να αποτραπεί. Είναι ήδη μέσα. Μα δεν καταλαβαίνω. Τόσο απαραίτητος σου είναι λοιπόν ο Δημήτρης? Και απαραίτητος είναι και δεν μπορώ να τον πετάξω στον δρόμο μετά από τόσα χρόνια. Μόνο και μόνο επειδή χωρίσατε. Δηλαδή, μένω κατάπληκτος. Μόνο. Ακόμα και που το σκέφτηκες. Σε ήξερα άνθρωπο με αρχές και ήθος. Τι έχεις πάθει, μου λες? Ζητάς από μένα ήθος όταν δεν το εκτιμάει κανείς. Το έχουν άραγε οι υπόλοιποι που συναναστρέφεσαι. Το έχει ο Δημήτρης, τον οποίον τόσο πολύ υπερασπίδεσαι. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα παράπονο από αυτό. Έχεις δίκιο. Εσύ δεν έχεις κανένα παράπονο. Έχω όμως εγώ. Και δεν μπορώ να τον βλέπω κάθε φορά που θα βρίσκομαι εδώ μέσα. Σε παρακαλώ, καταλαβαίνε. Πρέπει να φύγει. Δώσ' του χρήματα, αποζημίωσέ τον, αλλά διώξ' τον. Δεν θα χαθεί, τόσες εταιρείες υπάρχουν. Και αν είναι τόσο καταπληκτικός όσο διατείνεσαι, θα βρει αμέσως δουλειά. Ο Δημήτρης δεν είναι ένας απλός υπάλληλος. Όλο αυτό το χρόνο που σε αντικαθιστούσε, έμαθε τα πάντα για την εταιρεία. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζεις το να φύγει. Εννοείς πως μπορεί να μας εκβιάσει? Και αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Ή να δώσει πληροφορίες σε μια ανταγωνιστική εταιρεία. Καταλαβαίνω. Ο Δημήτρης είναι πιο απαραίτητος από μένα στην εταιρεία. Α, εσύ, παιδί μου, είσαι κόρη μου. Και τι με αυτό? Δεν νομίζω πως μετράει το γεγονός. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Αμφιβάλλω αν θα είχα έστω και μία μετοχή στην εταιρεία, αν δεν είχε φροντίσει γι' αυτό η μητέρα μου με τη διαθήκη της. Φάφνη, τι είναι αυτά που λες? Αμφιβάλλεις για τα αισθήματά μου? Για όλα αμφιβάλλω, πατέρα. Για όλα και για όλους. Όμως θα σιγουρευτώ. Δεν θα μείνω με τις αμφιβολίες. Θα μάθω επιτέλους ποιον πρέπει να εμπιστεύομαι και ποιον όχι. Όσο γι' αυτό να είσαι σίγουρος. Thank you.
μάθει ο Κώστας. Είναι ικανός να με σκοτώσει. Και όχι μόνο εμένα. Τότε βρες έναν τρόπο να πάρεις διαζύγιο. Δεν πρέπει να κάνετε το χατήρι της Βέρας. Με ένα διαζύγιο θα θριάμβευε. Η Βέρα θα πληρώσει. Έχω τον τρόπο να το καταφέρω αυτό. Τη συνάντησες. Ναι. Και τι έγινε, τι σου είπε. Με απείλησε πως αν δεν φύγω από τη ζωή του πατέρα της, θα του δώσω τις φωτογραφίες. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Είπαμε να πάρουμε το δαχτυλίδι, να το σκοτώσουμε, να βγάλουμε μερικά λεφτά να περάσουμε. Αλλά όχι να χώσουμε στο μπουντρούμ το ανθρωπάκι, είναι και συγγενής. Και τι θες να κάνουμε δηλαδή. Σου είπα δεν ξέρω. Ή μάλλον ξέρω. Να φέρεις πίσω τα κοσμήματα. Ο Δημήτρης δεν είναι ένας απλός υπάλληλος. Όλο αυτό το χρόνο που σε αντικαθιστούσε έμαθε τα πάντα για την εταιρεία. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζεις το να φύγει. Εννοείς πως μπορεί να μας εκβιάσει. Και αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Ή να δώσει πληροφορίες σε μια ανταγωνιστική εταιρεία. Θα αφήσει τον πατέρα σου να καταδικαστεί για 500.000 που του έδωσε εσύ. Αυτό είναι παράλογο, είναι απάνθρωπο. Δεν θέλω να μαθευτεί πως πήρα από σένα χρήματα. Θα γίνει σκάνδαλο, κατάλαβε με. Χώρια που είμαι σίγουρος ότι αυτός έχει πάρει τα κοσμήματα. Έλα τώρα. Απλώς δεν τον συμπαθείς. Ο πατέρας σου μπορεί να είναι ό,τι είναι, αλλά δεν είναι κλέφτης. Σας ακούω, Δεσποινή Στράτου. Ήρθα να καταθέσω για τον Άγγελο Χατζή, τον πεθερό της εξαδέρφης μου. Πρόκειται για εκείνα τα χρήματα, τις 500.000. Εγώ τα έδωσα στον ξαδερφό μου Φίλιππο Χατζή και εκείνο στον πατέρα του. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι τα χρήματα αυτά τα έδωσε ο Φίλιππος Χατζή στον πατέρα του. Μάλιστα. Και περιμένετε να σας πιστέψω. Μπορώ να σας το αποδείξω, κύριε υπευθυνόμενο. Έχω μαζί μου τον μπλοκ των επιταγών μου. Στο στέλεχος φαίνεται καθαρά το όνομα του παραλήπτη. Άλλωστε μπορεί να σας το πιστοποιήσει και η τράπεζα. Μάλιστα. Δηλαδή βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίεργη υπόθεση. Ο γιος αφήνει τον πατέρα να κατηγορηθεί για τα χρήματα που του έδωσε ο ίδιος. Ο πατέρας δεν μιλάει για την προέλευση των χρημάτων αυτών, με κίνδυνο να κατηγορηθεί για κλοπή και να καταλήξει στη φυλακή. Δεν σας φαίνονται περίεργα όλα αυτά, Δεσποινής μου. Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, κύριε υπευθυνόμε. Ό,τι ήξερα σας το είπα. Τα υπόλοιπα δεν είναι δική μου υπόθεση. Σε αυτή την ιστορία πολλοί είναι αυτοί που δεν ξέρουν. Αγνοούν την ύπαρξη του Άγγελου Χατζή. Δεν ξέρουν ότι ο γιος βοηθάει οικονομικά τον πατέρα. Επίσης ο πατέρας δεν μιλάει καθόλου για το γιο. Αναρωτιέμαι αν λέει κανείς την αλήθεια σε αυτή την οικογένεια. Τέλος πάντων. Τι άλλο ξέρετε για όλα αυτά, Δεσποινή. Απολύτως τίποτε. Γιατί τα υπόλοιπα θα πρέπει να ρωτήσετε τους ενδιαφερόμενους. Αυτό θα κάνω. Όπως καταλαβαίνετε, οι έρευνες για την κλοπή θα πρέπει να στραφούν αλλού. Ναι, καταλαβαίνω. Άλλωστε, εγώ δεν νομίζω ότι η οικογένεια έχει καμία σχέση με την κλοπή. Τα υπόλοιπα είναι προσωπικές υποθέσεις που δεν αφορούν την αστυνομία. Αυτό θα το δούμε, Δεσποινή. Αυτό θα το δούμε. Δεν έχω καθόλου καιροφία, πρέπει να γυρίσω στο γραφείο. Έχω ένα μπλέξιμο, είναι σοβαρό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το μπλέξιμο σου, πες το στη μάνα σου, έχω αρκετά να σκεφτώ. Στάσου, σε αφορά, έχει σχέση με τον πατέρα σου. Με τον πατέρα μου.
Δεν κατάλαβα τι σχέση μπορεί να έχεις εσύ με τον πατέρα μου. Άκουσέ με. Δεν έχω σχέση με τον πατέρα σου. Ξέρω όμως ποιος πήρε τα κοσμήματα της μαμάς. Ξέρεις ποιος πήρε τα κοσμήματα της μαμάς σου? Ναι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Για αλλά κάθισε εδώ να τα πούμε λίγο. Κάθισε. Τι ξέρεις γι' αυτά? Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Στην αρχή μου φάνηκε ότι είχε πλάκα. Δεν θέλω όμως να το πληρώσω το ανθρωπάκι. Λοιπόν, για σιγά τώρα, για πάρ' τα λίγο από την αρχή, γιατί δεν σε καταλαβαίνω εσύ που μιλάς. Μου υπόσχεσαι ότι δεν θα πεις τίποτα πουθενά? Φέη, δεν έχω να σου υποσχεθώ τίποτα. Θες να μου μιλήσεις, έχει καλώς. Δεν θέλεις, άντε γεια. Όχι, μην σε παρακαλώ. Πρέπει να μιλήσω σε κάποιον και νομίζω ότι είσαι ο πιο κατάλληλος. Έλα. Κάτσε. Σ' ακούω. Έχω ένα φίλο. Έχεις ένα φίλο? Είναι λίγο διαφορετικός από μας. Είναι αναρχικός. Προχωρημένος. Ναι. Και σκεφτήκαμε να... Πώς να σου το πω. Σκεφτήκαμε να... Σκεφτήκατε να κλέψεις τα κοσμήματα της μάνας σου? Ναι. Ναι. Όχι, δηλαδή είπαμε να πάρουμε μόνο το δαχτυλίδι. Να το πουλήσουμε και να πάρουμε μερικά χρήματα, ξέρεις, για να... Α, έχεις προχωρήσει πάρα πολύ, μικρή μου. Ο Στίβ. Αλλά πήρε και τα υπόλοιπα. Τι να κάνω τώρα, Φίλιππε? Και γιατί ρωτάς εμένα? Σου είπα. Είσαι ο πιο κατάλληλος. Πού να τα πω? Πες το στον πατέρα σου. Αυτό μπορεί να τα ξεμπλέξει όλα. Μην αστιεύεσαι. Τι να κάνω? Φέρε τα κοσμήματα σπίτι, Φέη. Η υπόθεση θα κλείσει. Το σκέφτηκα κι εγώ. Αλλά ο Στίβ δεν μου τα δίνει. Ο Στίβ δεν σου τα δίνει. Μάλιστα. Τότε λοιπόν άφησε τα πράγματα όπως έχουν. Μην ανακατεύεις τίποτα. Και ο πατέρας σου θα πάει φυλακή. Χριστέ μου, τι συγκινητικό. Μια ολόκληρη οικογένεια νοιάζεται για τον πατέρα μου. Φέη, ας τον πατέρα μου εκεί που κάθεται, καλά είναι. Σίγουρα είναι μια χαρά. Αν και είναι τυχερός αυτός, σε λίγο καιρό τον βλέπω να γυρίζει κοντά μας. $182.175.000 και η σύμβαση απορρέωσε από την παρούσα προσφορά. Δεν θα έχουν εφαρμογή στην προσφορά αυτή και στην σύμβαση. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τους διευθυντές. Χρειάζονται αλλαγές. Ναι, ναι, το έχω σκεφτεί. Θα πρέπει να διαβάσει την εισήγησή μου. Τα τμήματα δεν αποδίδουν. Ναι. Ναι, και βέβαια να περάσει. Θα χρειαστεί να διακόψουμε. Είναι υποαστυνόμος για την κλοπή. Να περάσετε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Να σας συστήσω. Ο αδερφός μου, κύριε υπαστυνόμε. Βανδύς. Χάρηκα πολύ, κύριε Στράτου. Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Αλλά έχω κάποια νεότερα για την υπόθεση και πέρασα να σας τα πω. Εγώ να σας αφήσω. Όχι, μείνε σε παρακαλώ. Μείνε, χρειάζομαι τη γνώμη σου για όλα αυτά τα πράγματα. Ας αρχίσω από τα ευχάριστα. Ο πεθερέος της κόρης σας θα αφαιθεί ελεύθερος. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι ικανά για να τον κατηγορήσουν. Βρέθηκε η πηγή των χρημάτων και είναι καθόλου ανώμημη. Αυτό είναι πραγματικά ευχάριστο. Δεν μου άρεσε καθόλου να ενοχοποιείται κάποιος συγγενής. Πιστέψτε με, κύριε Στράτου, δεν θα είχατε καμία ταλαιπωρία αν ο γαμπρός σας μας έλεγε από την αρχή ότι τα χρήματα αυτά τα έδωσε ο ίδιος. Ο γαμπρός μου. Μάλιστα. Δεν το ξέρατε? Σήμερα το πρωί με επισκέφθηκε στο γραφείο μου η δεσποινής Ηλέκτρα Στράτου, η οποία με πληροφόρησε ότι τα χρήματα αυτά... Ηλέκτρα. Τι δουλειά έχει η κόρη μου με όλη αυτή την ιστορία? Κόρη σας είναι?
Με συγχωρείτε, δεν ξέρω τις συγγένειες. Η κόρη σας λοιπόν με πληροφόρησε ότι τα χρήματα αυτά τα έδωσε στο Φίλιππο Χατζή, ο οποίος τα έδωσε στον πατέρα του. Ηλέκτρα. Απίστευτο. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Στράτου, γεννιόνται τρία ερωτήματα. Πρώτον, γιατί ο Φίλιππος Χατζής δεν είπε τίποτα. Δεύτερον, γιατί δεν μίλησε ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Και τρίτον, γιατί δεν γύρεψε τα χρήματα από εσάς και τα γύρεψε από τη Δεσποινίδα Ηλέκτρα Στράτου. Λυπάμαι πολύ, κύριε υποστηνόμη, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Όμως θα μας επιτρέψετε? Φυσικά. Πάντως οι έρευνες συνεχίζονται, κύριε Στράτου. Ελπίζω να έχω κι άλλα νέα να σας πω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Α, κύριε Στράτου, όπως καταλαβαίνετε, τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να απαντηθούν. Χαίρετε. Γράμμα της Μάρθας στον Παύλο. Ναι. Γεια σου, Άννα μου. Με συγχωρείς, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα, ξέρεις. Ξεκαθαρίζω κάτι πράγματα. Ξέρεις τι μαζεύει ένα σπίτι, ναι. Θα σε πάρω εγώ. Γεια χαρά. Αγαπητέ Παύλο, αποφάσισα να σου γράψω γιατί θέλω να σου μιλήσω. Στην κατάσταση που βρίσκομαι είναι δύσκολο να τα πω προφορικά. Πρόκειται για τη Βέρα, τη γυναίκα που λατρεύεις και θες να παντρευτείς. Θυμάσαι πριν δύο μέρες που είχατε έρθει μαζί στο σπίτι? Εκείνη τη μέρα η συντροφιά μας διαλύθηκε από μια ξαφνική κρίση της αρρώστιας μου. Πρέπει να σου πω τι προκάλεσε αυτή την κρίση. Καθόμασταν στον κήπο. Ήμασταν ο Κώστας, η Βέρα, που πήγαν να φέρουν τα ποτά. Ένιωσα λίγη ψύχρα και πήγα να πάρω μια ζακέτα. Τότε τους είδα, τη Βέρα και τον Κώστα αγκαλιασμένους, να φιλιούνται μέσα στο σπίτι μου. Τα χάσα. Η καρδιά μου πήγε να σπάσει εκείνη τη στιγμή. Μπήκε μέσα η Δάφνη και χώρισε. Έχασα τις αισθήσεις μου. Όταν συνήλθα ήσασταν όλοι πάνω από το κεφάλι μου. Το παιδί μου έκλαιγε. Δεν μίλησα. Δεν μπορούσα. Πρέπει όμως να το ξέρεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ. Εγώ... μπορεί να πεθάνω. Δεν με κρατάει τίποτα παρά μόνο η σκέψη της Δάφνης. Τι θα κάνουμε, Παύλο? Μάρθα. Καημένο παιδί, καημένη Δάφνη. Το ήξερε λοιπόν. Ναι. Δάφνη, εσύ. Δάφνη μου, πρέπει να σε δω αμέσως. Η αρρώστια της μητέρας μου ήταν συγκινησιακού τύπου. Μια έντονη συγκίνηση θα μπορούσε να τη σκοτώσει, έτσι δεν είναι? Έτσι. Αυτό το ξέραμε όλοι. Εκείνο που δεν ξέρουμε, Παύλο, είναι αν η μητέρα μου γνώριζε τις σχέσεις της Βέρας με τον πατέρα μου. Δεν καταλαβαίνω πού θες να καταλήξεις. Αυτά τα έχουμε κουβεντιάσει χιλιάδες φορές. Εσύ πώς ακριβώς έμαθες για τις σχέσεις τους? Ποιος το είπε? Μόνος μου. Κάποια στιγμή το κατάλαβα. Τα
Τα υπόλοιπα τα ξέρεις. Και δεν ξέρεις αν η μητέρα μου ήξερε κάτι για τις σχέσεις τους. Δεν καταλαβαίνω, Δάφνη. Ανάκριση μου κάνεις. Όχι. Απλώς δοκιμάζω την αξιοπιστία σου. Έχω εδώ ένα γράμμα που λέει τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Γράμμα, τι γράμμα? Διάβασέ το, θα σου φρεσκάρει τη μνήμη. Αυτό ήταν λοιπόν. Πού το βρήκες? Το βρήκε η Μαρία και μου το έδωσε. Νόμιζα πως το είχα καταστρέψει. Γιατί μου έκρυψες την αλήθεια, Παύλο? Ήθελα να σε γλιτώσω από το μίσος. Το μίσος κυβερνά τη ζωή μου από τότε που γνώρισε τη Βέρα. Όχι, εννοούσα τον πατέρα σου. Δεν ήθελα να μισήσεις τον πατέρα σου. Δεν τον μισώ. Γι' αυτό δεν μιλάω άλλωστε καθαρά. Και τώρα, τώρα που έμαθες, ούτε τώρα τον μισείς? Δεν ξέρω. Μα ο πατέρας σου είναι το ίδιο ένοχος όσο και η Βέρα. Το πάθος τους τους είχε τυφλώσει και τους δύο. Για να ικανοποιήσουν το πάθος τους, δεν λογάριαζαν τίποτα. Τίποτα. Ακόμα και μέσα στο σπίτι σας. Δεν λογάριαζαν ούτε την αρρώστια της μητέρας σας. Ακόμα και μπροστά στα μάτια μας. Ίσως να το έκαναν επίτηδες. Για να τους δει η Μάρθα. Κι έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να τη βγάλουν από τη μέση. Δεν σε καταλαβαίνω, Παύλο. Θα έλεγε κανείς πως θα ήθελες να πιστέψω κάτι τέτοιο. Κι όμως λες πως θες να με προστατέψεις από το μίσος. Συγχώρεσέ με. Αυτό το γράμμα μου έφερε αναμνήσεις που νόμιζα ότι είχα ξεχάσει. Λυπάμαι, δεν τα εννοούσα αυτά που είπα. Καταλαβαίνω πως ένιωσες. Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Το χειρότερο είναι πως ίσως έχεις δίκιο. Τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα? Δεν ξέρω. Δεν θέλω να τα τεινάξω όλα στον αέρα. Λυπάμαι τον πατέρα μου, τις αδερφές μου. Αυτή η ιστορία έχει ήδη καταστρέψει τη ζωή μου, της Μαρίας, τη δική σου. Θα προχωρήσεις σε αυτό που σχεδιάζεις? Προς το παρόν, ναι. Έχεις όλο το χρόνο μπροστά σου. Ο χρόνος δουλεύει για σένα. Μη βιαστείς. Μόνο σε παρακαλώ να με κρατάς ενήμερα. Με εμπιστεύεσαι, δεν είναι έτσι? Δεν ξέρω, Παύλο. Υποθέτω πως εμπιστεύομαι. Είσαι όμως τόσο κρυμμένος, τόσο αντιφατικός. Καληνύχτα. Με ζητήσατε? Ναι, ναι, έλα, έλα. Κάθισε, σε παρακαλώ. Σου έχω πει και στο παρελθόν ότι δεν μου αρέσουν τα μυστήρια, αλλά νομίζω πως εσύ δεν το έλαβες σοβαρά υπόψη σου. Πολύ φοβάμαι πως δεν σας καταλαβαίνω, κύριε Στάθου. Το θέμα είναι ότι ούτε εγώ σε καταλαβαίνω, γι' αυτό πρέπει αμέσως να μου εξηγήσεις μερικά πράγματα. Θα κάνω τι μπορώ. Ωραία, λοιπόν. Εξήγησέ μου τι σημαίνει αυτή η ιστορία με τις 500.000 που δανείστηκες από την Ηλέκτρα για να τις δώσεις τον πατέρα σου. Αυτό είναι ένα καθαρά προσωπικό μου θέμα. Τόσο προσωπική που και εσύ και ο πατέρας σου προτιμήσατε να κατηγορηθεί αυτός για την κλοπή των κοσμημάτων παρά να μιλήσετε για την προέλευση που είχαν αυτά τα χρήματα. Μπορώ να μάθω ποιος σας ενημέρωσε? Ο αστυνόμος που κάνει τις έρευνες. Η Ηλέκτρα πήγε και κατέθεσε την αλήθεια για να αθωωθεί ο πατέρας σου. Πράγμα που θα έπρεπε να έχεις κάνει εσύ. Αν κατέθετα την αλήθεια, κύριε Στράτου, οι επιπτώσεις θα ήταν δυσάρεστες για όλους μας, αλλά πολύ περισσότερο για εσάς. Τι εννοείς? Ότι αν κατέθετα την αλήθεια, θα έπρεπε να πω και ποιος είναι ο δράστης της κλοπής. Ξέρεις εσύ ποιος είναι ο δράστης? Δυστυχώς, ναι. Και είναι πολύ κοντινό σας πρόσωπο. Τι υπενήσεις? Θέλετε ακόμα να μάθετε?
Απαιτώ να μάθω. Πολύ καλά, λοιπόν. Ηθικός αυτούργος και δράστης αυτής της κλοπής είναι η κόρη σας, κύριε Στράτου. Η Φέη. Εσύ πώς το ξέρεις? Μου το ομολόγησε η ίδια. Φυσικά είχε και κάποιο συνεργάτη. Κάποιος ονόματι Στίβ. Νομίζω είναι αυτός που έχει ακόμα τα κοσμήματα. Συγγνώμη. Λυπάμαι που το μάθατε και το μάθατε από μένα. Δεν θα ήθελα να γίνει έτσι. Ελπίζω να χειριστείτε το θέμα με σύνεση. Καταλαβαίνετε ασφαλώς ότι δεν θα πρέπει να μάθει τίποτα η αστυνομία. Χαίρετε. Περιμένεις να σε πιστέψω? Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Έτσι. Και γιατί δεν ζήτησε χρήματα από τη γυναίκα του ή από τον Κώστα? Γιατί δεν ανάφερε τίποτα στην αστυνομία? Δεν ξέρω και δεν με αφορά. Σε αφορά. Και άμεσα μάλιστα. Με αυτή την ενέργεια εκτεθήκαμε. Εκτεθήκαμε στον Κώστα, στην Αλεξάνδρα, στην αστυνομία. Εγώ εκτέθηκα, μπαμπά, όχι εμείς. Το θέμα αφορά και εμένα. Δεν θέλω να έχεις σχέσεις με πρόσωπα τέτοιας υποστάθμισης. Αν δεν σου αρέσει ο Φίλιππος, να μην έχεις εσύ σχέσεις μαζί του. Τον υπερασπίζεσαι τώρα? Όχι. Δεν τον υπερασπίζομαι. Τον εαυτό μου υπερασπίζομαι. Από μένα? Από σένα. Ελέγχεις τη ζωή μου με τρόπο που δεν μου αρέσει καθόλου. Γι' αυτό έφυγα από το σπίτι. Θα με αφήσεις επιτέλους να ζήσω όπως θέλω εγώ? Δεν σε ελέγχω. Αυτό κάνεις, με ελέγχεις. Προσπαθώ να σε προστατεύω. Από τι? Από τους διάφορους Φίλιππους και Αλέξηδες. Δεν το καταλαβαίνεις ότι ο μόνος στόχος τους είναι τα λεφτά σου? Τα λεφτά σου! Εγώ δεν έχω λεφτά ούτε και τα θέλω. Σε παρακαλώ μη φωνάζεις. Σε πιστεύω. Απλώς δεν χρειάζεται. Πρέπει να ελέγχεις τη συμπεριφορά σου. Αν έχεις μπλέξει πάλι με αυτό το Φίλιππο... Πάλι τα ίδια. Ας μιλήσουμε καλύτερα για τα δικά σου προβλήματα. Η μαμά λέει ότι θα πάρετε διαζύγιο και φαντάζομαι ότι εσύ είσαι η αιτία. Ας συζητήσουμε λοιπόν τη δική σου συμπεριφορά. Ναι, παρακαλώ τον υπαστυνόμο, τον κύριο Βαντή. Ναι, ευχαριστώ. Α, κύριε υπαστυνόμε, ναι, Στράτου εδώ. Ναι. Όχι, δεν ανησυχώ για τις έρευνες. Αντίθετα, ήθελα να σας πω να σταματήσουν. Ναι, ξέρετε, βρέθηκαν τα κοσμήματα της γυναίκας μου. Βρέθηκαν στο σκάφος, μια αφηρημάδα της γυναίκας μου, το μόνο μέρος που δεν είχε ερευνηθεί. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Μάλιστα, ευχαριστώ. Γεια σας.